Λοιπόν, χαίρετε. Έτυχε να λείψουμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό μπορεί να κοβεί σε καλό για τους κομμωτινέους. Θα τα πούμε περισσότερη όρεξη. Είχα κρατήσει ένα θέμα εδώ και καιρό για να το πω κάπου και τελικά δεν είχε δοθεί ευκαιρία και είναι μάλλον σήμερα η μέρα. Το άλλο ξεκινήσαμε εδώ στην Κομωτινή την προηγούμενη φορά, συνεχίζεται στην Αλεξανδρούπολη, το βλέπετε φαντάζομαι, με τίτλο «Ρώτα το πνευματικό σου». Η σύναξη αυτή που κάνουμε εκεί και έτσι είναι σύναξη, συνάντηση ερωτήσεων. Καλώς της, καθίστε. Και σήμερα λοιπόν σκέφτηκα αυτό το θέμα που θα έχει επικεφαλίδα, γεια σου, που θα έχει επικεφαλίδα τα μωρά του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί η λέξη μωρά, ξέρετε, όπως ξέρετε μάλλον, χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και γιατί όλοι έχετε παιδάκια και εγγονάκια κτλ. Αλλά και γιατί ο κόσμος έχει μάθει να χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτήν τη λέξη. Τι να πούμε, ότι όλα αυτά τα οποία λέμε ή σκεφτόμαστε ή πολλοί φέρουν ως καινούργιες ιδέες, δεν είναι τίποτα παρά μόνο τα λόγια του Ευαγγελίου, έτσι. Και εμένα αυτό που με απασχολεί πιο πολύ είναι αυτό που λέει μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός εξελέξατο τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή, γιατί, για να ντροπιάσει, λέει, τα ισχυρά, αυτούς που κάνουν τους μεγάλους. Συνεπώς, τα μωρά του κόσμου, σας το προδίδω από την αρχή, είμαστε εμείς. Έτσι. Αλλά θέλω να πω και τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη συνέχεια. Είμαστε λοιπόν τα μωρά του κόσμου και δεν είμαστε μωρά για τον Θεό, παρά είμαστε τα παιδιά του. Η διαφοροποίηση γίνεται ως εξής. Ο μωρός, ξέρετε, κατά την αρχαία ελληνική είναι ο ανόητος, έτσι. Γι' αυτό λέμε τα μωρά-μωρά. Όχι, δεν τα λέμε βλαμμένα, τα λέμε τι. Ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους ακόμα. Έτσι, το χρησιμοποιούν σταδιακά. Οπότε σε πρώτη φάση δεν σκέφτονται όπως εμείς, άρα είναι όχι όρημα, αλλά μωρά. Τα μωρά του κόσμου λοιπόν είναι αυτοί που λένε οι άλλοι, όπου ευχαριστώ, όπου τι χαζή είναι αυτή και τι ανόητη. Έτσι, δηλαδή, επιτρέπεται τη σήμερα ημέρα να πιστεύεις στον Θεό? Επιτρέπεται τη σήμερα ημέρα να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να αξιωμολογήσεις τον Παπά? Επιτρέπεται τη σήμερα ημέρα να πηγαίνεις στην Εκκλησία? Επιτρέπεται τη σήμερα ημέρα να διατυπώνεις εθνικιστικά συνθήματα στο ίντερνετ? Δηλαδή, τι εθνικιστικά? Ζήτω η Μακεδονία, αυτό είναι εθνικιστικό. Επιτρέπεται τη σήμερα ημέρα να ασπάζεσαι ιδέες οι οποίες είναι, λένε αυτοί, ετεροχρονισμένες? Ζούμε λοιπόν μια ιδιότυπη δικτακτορία στις μέρες μας, η οποία δικτακτορία είναι με το γάντι. Έτσι. Δεν σε σφάζει με το μαχαίρι, όπως ο κατακτητής, αλλά σε σφάζει με το γάντι. Γιατί? Γιατί σε θεωρεί ανόητο, σε θεωρεί μωρό. Γι' αυτό και η φράση, είδατε τι ωραία που τα λέει το Ευαγγέλιο, τα μωρά δεν είναι τα μωρά, είναι τα μωρά του κόσμου. Είναι τα μωρά για τον κόσμο λοιπόν. Άρα εμείς για τον κόσμο είμαστε ανόητοι, είμαστε χαμένοι, είμαστε βλαμμένοι. Και φυσικά ξέρετε το ρητό, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξίωση, μεγαλύτερη βαθμολογία σε σένα, παρά πια να σε πουν ανόητο ή ανόητη του κόσμου. Να σου πουν ότι δεν αξίζεις αυτοί που δεν αξίζουν. Να σου πουν ότι έκανες σφάλματα αυτοί που κάναν περισσότερα. Να σου πουν ότι δεν είσαι τίποτα ή να σε κατηγορήσουν αυτοί που είναι κατηγορούμενοι. Αυτό για μας λοιπόν είναι αξίωμα. Και αξίωμα δεν θα ήταν σε καμιά περίπτωση αν δεν πιστεύουμε στον Θεό. Δηλαδή τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Θα παίρνουμε ψυχοφάρμακα, θα περιθωριοποιούμαστε, θα ήμασταν στην άκρη αισθανόμενοι τύψεις γιατί είμαστε μωρά, δεν είμαστε πονηροί, δεν κυνηγάμε το χρήμα, δεν κυνηγάμε τις δόξες, δεν κυνηγάμε τις πολιτικές και δημοτικές εκλογές κτλ. Και ούτω καθεξής.
Τώρα όμως συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Και σας το λέω αυτό για να χαίρεστε, σας το λέω αυτό για να μην νιώθετε μειονεκτικά, ακόμα και στην περίπτωση που θα έρθει μια στεναχώρια στο σπίτι σας και στο μυαλό σας και στην ψυχή σας. Δηλαδή, δεν λυπάται ο άνθρωπος του Θεού όπως λυπούνται οι άλλοι, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σας το λέω, γι' αυτό σας το θυμίζω. Καμιά φορά τα πράγματα είναι τόσο τραγικά, που αν κοιτάξεις γύρω σου απογοητεύεσαι, απογοητεύεσαι που δεν μπορείς να συνοηθείς, απογοητεύεσαι που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, απογοητεύεσαι που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί δεν το θέλει ο κόσμος αυτό το πράγμα που θες να κάνεις εσύ. Δεν θέλει το καλό του ο κόσμος. Πώς θα το κάνει? Δώσε μου λεφτά λίγο. Αυτό. Δώσε μου δουλειά. Ό,τι να. Και λέγαμε χθες τι ωραίο θα ήταν να υπάρχει σε αυτή την πατρίδα την καημένη, την Ψωροκόστενα, μια σχολή, πολλές σχολές αυτού του είδους, η οποία τι να κάνει, να βγάζει, να λέγεται σχολή δεξιοτήτων, να σε βγάζει δηλαδή ποιο επάγγελμα πρέπει να κάνεις εσύ ή να σου δίνει να διαλέξεις από μια κατηγορία στην οποία ανήκεις, παραδείγματος χάρη, πιάνουν τα χέρια σου, δεν πιάνει το μυαλό σου ή είσαι τεχνίτης, δεν είσαι εργάτης ή είσαι μυαλό, δεν είσαι χέρια και να σε τοποθετεί αυτό το σχολείο σε μια σειρά επαγγελμάτων να διαλέγεις μόνο από εκεί. Παραδείγματος χάρη, εσύ θα γίνεις ηλεκτρολόγος ή μηχανικός ή υδραυλικός. Δεν θα γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε καθηγητής σε σχολείο, ούτε δάσκαλος. Εσύ θα γίνεις δάσκαλος. Εσύ θα γίνεις γραμματέας, εσύ θα γίνεις το άλλο. Θα διαλέγεις από εκεί. Αλλά δυστυχώς αυτά ανήκουν σε ένα ιδεώδες, όπως ξέρετε, και όχι σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο κυβερνάει ο διάβολος. Πάμε λοιπόν να δούμε αφενός ότι είναι καλό να είμαστε μωρά του κόσμου και είναι ελπιδοφόρο, αφετέρου να γνωρίζουμε ότι μας διάλεξε ο Θεός γιατί είμαστε μωρά. Τι σημαίνει κατ' επέκταση μωρό? Σημαίνει αυτό το οποίο μπορεί να θεωρήσει κάποιος ανόητο, αλλά τι σημαίνει κιόλας? Αυτό που δεν έχει κακία. Έχουν τα μωρά κακία? Τώρα μάλλον ύστερα βρίσκονται πάλι. Έχουν τα μωρά ιστεροβουλία, θα σε φτιάξω, σε δείξω. Α, ό,τι γίνει εκείνη την ώρα. Μετά είναι ο φίλος μου πάλι, οι φίλοι μου. Ο μπαμπάς, ο μαμά μου. Ε, κάνα παιδί σας έφυγε από κοντά σας γιατί το μαλώσατε ποτέ ή γιατί μετά από λίγο το ξεχνάμε. Ε, όσο μεγαλώνει λοιπόν αυτό το παιδί, μετά δυστυχώς αυτός ο κόσμος του τρώει τα φτερά και του καίει τη λαμπάδα και αρχίζει και γίνεται κατά κόσμον έξυπνος, δηλαδή πονηρός. Είμαστε λοιπόν μωρά γιατί? Γιατί ήμασταν μωρά και νωρίτερα. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να σε διαλέξει ο Θεός να κάνεις κάτι, είδε ότι δεν έχεις πονηριά μέσα σου, δεν έχεις κακία, δεν έχεις θεωροβουλία. Η σκοπή σου είναι καλή, δηλαδή το να έχεις σκοπό στη ζωή σου να ζήσεις σαν άνθρωπος δεν είναι κακό. Χωρίς να πειράξεις τον άλλο. Και γι' αυτό σε διάλεξε. Γιατί είσαι διαλεγμένος και το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό. Είσαι διαλεγμένος. Για να είσαι εδώ, δηλαδή, το πω έτσι εν περιλήψη, είσαι διαλεγμένος. Για να είσαι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, ζωντανός δηλαδή χριστιανός, είσαι διαλεγμένος. Για να πιστεύεις ορθά, ορθόδοξα και να μην είσαι προτεστάντης, καθολικός και ούτω καθεξής από τις χριστιανικές αιρέσεις, βάλτε μόνο, όχι από τις άλλες θρησκείες, είσαι διαλεγμένος. Για να ανήκεις στο 0,01% του πληθυσμού της γης, είσαι διαλεγμένος. Γιατί διαλέχθηκες λοιπόν? Γιατί είσαι μωρό. Για ποιον είσαι μωρό? Για τον κόσμο. Για τον Θεό τι είσαι? Να το λέει παρακάτω. Είναι κατεσχήνει τα ισχυρά. Είσαι αυτός ο οποίος εξαιτίας της ύπαρξής σου, γιατί υπάρχεις, αποφασίζει ο Θεός τι? Αυτούς τους ισχυρούς της γης που κόβουν και ράβουν και δείχνουν και φτιάχνουν, τι? Να τους ντροπιάσει. Και πού να τους ντροπιάσει? Και εδώ και εκεί. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Το εκεί είναι σίγουρο, αδελφοί μου. Δηλαδή, όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, έτσι, τι θα πει ο Θεός? Μεταβδελιγμίας και αποστροφής θα τον κάνει αυτόν που ήταν ισχυρός της ημέρας, θα τον κάνει έτσι. Έτσι. Και θα είναι φοβερό αυτό. Γιατί άντε να μας κάνει ένας άνθρωπος έτσι, το ξεχνάμε μετά. Αν σε κάνει ο Θεός έτσι,
ενώπιον αγγέλων και αγίων και ανθρώπων, τρισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων, όσοι πέρασαν από αρχής της γης, τότε θα είναι μεγάλη ντροπή. Αυτονών οι οποίοι έκοβαν και έραβαν σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί? Γιατί είχαν λεφτά και εξαιτίας των λεφτών, των χρημάτων μάλλον, αγόραζαν και την τιμή και την υπόλοιψη και την αγάπη και τα πάντα. Τους έβλεπαν όλοι σαν κουμπαρά. Όμως, θα τους κατησχύνει μόνο εκεί ή μήπως τους κατησχύνει και εδώ? Να, μόλις σας ανέφερα μία κατησχύνη των πλουσίων ανθρώπων. Ποια είναι? Ότι κανείς δεν τους αγαπάει. Τους αγαπάνε όλοι σαν λεφτά. Και αυτό δεν είναι αγάπη, που σας έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, αλλά είναι μόνο η ικανοποίηση. Δεν είναι χαρά αυτό. Το να έχεις λεφτά δεν σημαίνει ότι σου δίνει και χαρά. Σου δίνει μια ικανοποίηση, μια σιγουριά του τύπου ότι τι ωραία, σήμερα ζω. Ναι, αλλά δεν ξέρεις αν θα ζεις αύριο. Έτσι. Είμαι σίγουρος, αφού είμαι σήμερα όρθιος. Κάτσε, γιατί βιάζεσαι? Θα κοιμηθείς το βράδυ και θα σου πει άφρον, άφρον. Τι μάζευες, τι έκαμες, τι λύσου τώρα. Κάνε μάμ και θα πάμε άτα. Και ερυπεί οφθαλμού. Κατευθείαν αλλάζουν αυτά. Τους κατησχύνει λοιπόν τους πλουσίους και εδώ, προσέξτε. Και όχι μόνο αυτό. Πόσο κρατάνε οι εξουσίες των πλουσίων και των ισχυρών αυτής της γης? Σας πάρω παράδειγμα. Α, επειδή είναι η περίοδος τώρα. Η πολιτική. Πόσα χρόνια είναι οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί και βουλευτές και ξέρω εγώ? Είδατε κανέναν να κάνει παραπάνω από 2 τετραετίες πρωθυπουργός? Άντε 3 βαριά. Είδατε κανέναν να είναι βουλευτής μια ζωή? Κάποια στιγμή το χάνει. Είδατε κανέναν να είναι υπουργός μια ζωή? Όχι βέβαια. Πόσο κρατάει η βασιλεία τους? 10 χρόνια. 15. Τελείωσε. Και φυσικά μετά στον δρόμο δεν γυρνάει να τους κοιτάξει κανείς. Το ίδιο γίνεται και με τους διοικητές των σωμάτων, έτσι, αστυνομίες, πυροσβεστικές, στρατούς κτλ. Όταν τελειώνει η εξουσία, άμα ήσουν καλός, μπορεί να σε γυρίσει και κοιτάξει κάποιος. Αν δεν ήσουν, ούτε καλημέρα θα σε λένε στον δρόμο. Τελείωσε. Γι' αυτό και κάποτε πήγε ένας Τούρκος, λέει, Πασάς, τι ήταν, δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν και αυτός, θρησκευτικός αρχηγός, μάλλον θρησκευτικός ήταν. Και πρέπει να το ξέρετε αυτό. Πήγε σε ένα τραπέζι, Χόντζας πρέπει να ήταν, και τον κάλεσε. Και αυτός, όπως ήταν από το χωράφι, λέει, δούλευε άνθρωπος, πήγε κατευθείαν. Στην πόρτα, ο έξωση. Ρε παιδιά, ο Χόντζας είμαι. Άντε ρε πίσω, Χόντζας τότε. Και το διώξανε. Πάει σπίτι, βάζει τη γούνα του λοιπόν, βάζει εκείνο το σαρίκι απάνω και πάει τώρα. Και πηγαίνοντας, αρχίσαν όλοι, ο Χόντζας ήρθε. Τεράστιο. Αλλά εκείνος ο άνθρωπος, επειδή ήταν σοφός, όταν κάθισε στο τραπέζι, τι έκανε? Άνοιξε τη γούνα του και την τάιζε. Έπαιρνε το φαγητό και έλεγε, φάει γούνα μου, φάει. Γιατί δεν καλέσανε εμένα στο τραπέζι, το Χόντζα καλέσανε. Και τάιζε τη γούνα. Αυτά λοιπόν. Και φυσικά οι άνθρωποι που είναι, έτσι, σοβαροί άνθρωποι, σατιρίζουν και τον εαυτό τους όταν έχουν μια θέση. Και λένε, σιγά τι είμαστε, άνθρωποι να είμαστε. Άνθρωποι να είμαστε. Και όποιος έχει μια θέση, φυσικά έχει καθήκον να βοηθήσει, γι' αυτό την έχει τη θέση. Όχι για να φάει, αλλά εδώ στο, πώς τη λένε, τη χώρα μας, πώς τη λένε, Κουρδιστάν, όχι. Τέλος μας, σε αυτή τη χώρα εδώ, Ελλαδιστάν, όλα γίνονται έτσι. Για να δούμε ακόμη μια φορά περισσότερο πόσο ντροπή είναι και πόσο ο Θεός θα κατεσχύνει τα ισχυρά, τα λεγόμενα, τα οποία δεν είναι καθόλου ισχυρά στο τέλος. Έτσι. Δεν θέλω να σας πω ιστορικά ότι την πίστη μας δεν την κατέβαλε και δεν ντρόπιασε κανείς. Αυτό το λέμε συνήθως. Πέρασαν αυτοκράτορες, αυτοί, βασιλείς κτλ. Ποιος πείραξε τον Χριστό και την πίστη? Ποιος είναι μέγας τώρα, ο δήμαρχος της πόλης ή ο μέγας βασίλειος? Ή ο μέγας Φώτιος, εχθές, μεγάλη χάρη του, δεν ξέρω κατά πόσο του δίνει τη σημασία του μέγα Φώτιο, αλλά είναι από τους σπουδαιότερους πατέρες της Εκκλησίας, γι' αυτό και ονομάζεται μέγας. Συνήθως δεν το ξέρουμε, ξέρουμε τις φωτεινές και όχι τους Φώτιους. Ναι. Ενώ είναι μεγάλη γιορτή σαν εχθές.
ομολογητής και μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Πού είναι οι άλλοι λοιπόν? Ήρθαν, φύγαν, φάγαν, που λέει κάπου σε μια ταινία, φάγαν και τι έμεινε στο τέλος. Θα το έλεγα διαφορετικά, όταν τρως, το μόνο που μένει είναι αυτό που αφήνεις στην τουαλέτα μετά. Αυτό μένει. Αυτό παράγεις, δεν παράγεις τίποτα άλλο. Τρως και στο τέλος παράγεις, έτσι. Αφοδεύματα, να το πω έτσι ευγενικά και επιστημονικά. Και τα μωρά του κόσμου λοιπόν έρχονται μετά και παρουσιάζουν, προσέξτε, μια παράξενη συμπεριφορά. Παραδείγματος κάνει. Γελάνε αυτοί οι άνθρωποι. Καλά δεν του λέω, τι γελάς, δεν βλέπεις ότι τραβάμε. Ή έχουν μια χαρά μέσα τους. Έτσι. Δεν χρειάζεται να χάσκεις, να χασκογελάς. Από το πρόσωπο σου φαίνεται μέσα σε χαρούμενος. Ναι. Έχουν μια ζωντάνια. Έχουν μια ζωή. Παρόλο τα ραντίσματα που πέφτουν συνέχεια από πάνω, δεν το βλέπετε, παρόλο που αρρωσταίνουμε συνέχεια, βλέπεις αυτοί τα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα πράγματα. Τα μωρά του κόσμου λοιπόν. Και έχουν ζωντάνια. Και φυσικά, εξ αυτού του γεγονότος ζουν και περισσότερα χρόνια. Γιατί ο άνθρωπος αρρωσταίνει, ξέρετε, ψυχολογικά. Όχι από τις ασθένειες του σώματος. Αυτές τις περισσότερες φορές, ειδικά στην εποχή μας, είναι δυστυχώς εκφάνσεις της ψυχικής ασθενείας που υπάρχει μέσα σου και μετά σωματοποιείται και αρχίζει πονάει το κεφάλι, το στομάχι, το στήθος, πίσω, μπρος, δεξιά, αριστερά, όλα μετά. Γιατί έχεις άγχος και γιατί κοιτάς επάνω και λες, δεν βλέπω τίποτα. Να γίνουμε λοιπόν μωρά, γιατί είμαστε, αλλά όχι στο μυαλό, στην καρδιά, όπως το ζητάει αλλού ο Θεός μετά από εμάς ο Χριστός. Γιατί όμως σήμερα, τέτοια μέρα κιόλας, και του Αγίου Παρθενίου σήμερα, καρκινοπαθείς, τον ευλαβούνται πολύ. Γιατί να πούμε αυτό το πράγμα και να μην πούμε κάτι άλλο. Να σας πω, γιατί όπως έχω πει και άλλη φορά, ό,τι λέμε βγαίνει από το ζόρι μας, δεν βγαίνει. Γιατί, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, γιατί ήρθε εμένα σήμερα και πήρε το αυτοκίνητο και ήρθα από την Αλεξανδρούπολη στην Κομωτινή να κάνω μια βόλτα. Έτσι. Είναι κατά του, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να φωνάζει, μπορεί να έχει ζόρι και φωνάζει. Έτσι είναι και το κήρυγμα. Όλα αυτά που σας λέω βγαίνουν από το ζόρι μου. Δεν βγαίνουν από το, έτσι, από μια φιλολογική, αν θέλετε, διάθεση να μιλήσω και να τα πω. Καταλάβατε. Και βλέπω λοιπόν, επειδή βλέπω να όλες αυτές τις μέρες και τις άλλες μέρες και τις πριν και τις μετά και θα το ξαναδώ και τα λοιπά, βλέπω αυτό το χάος, βλέπω αυτό το χαμό, το οποίο είναι στα πρόσωπα των ανθρώπων καταγεγραμμένος, ξέρετε, αποτυπωμένος, έτσι. Σε αυτά τα πρόσωπα που δεν είναι πρόσωπα. Σε αυτά τα πρόσωπα που όχι μόνο φωτοτυπία του Θεού είναι κατά του κάτι εικόνα και καθομοίωση, αλλά είναι χαλκομανία εντελώς. Τις χαλκομανίες τις ξέρετε, τις θυμάστε. Ακόμα κάνουν κάπου. Είναι φωτοτυπία που βγαίνει εντελώς μαύρη μετά από κάτω. Γιατί του φωτοτυπικού μηχανήματος, πώς το λέμε, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Ο κύλινδρος. Ναι. Γιατί έχει χαλάσει. Και βάζει σε πάνω το χαρτί και από κάτω βγαίνει μαύρο. Άντε, είπαμε άνθρωποι είμαστε. Λίγο να μου τζορωθούμε, άνθρωποι είμαστε. Κάναμε κάτι, ξέρω εγώ, αυτό. Αλλά όλη την ώρα έτσι. Και όλη την ώρα νοησίες να λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν. Και όλη την ώρα συζητάμε για το δεδομένο, για το, πώς λέμε, αυταπόδεικτο. Δηλαδή, να εξηγούμε στον άλλον γιατί είπαμε καλημέρα. Καταλάβατε. Τι σημαίνει όλο αυτό. Γιατί ζαλίζει τον άνθρωπο, γιατί παθαίνει το μυαλό του. Γιατί χάνεται συνέχεια. Σαν που συμβαίνει κάτι. Όχι, ό,τι συνέβαινε πάντα. Μερικοί λένε, πω, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Να σου πω ότι γινόταν τους αιώνες, συγγνώμη, που μαρτυρούσαν οι χριστιανοί. Εκεί να δεις τι γινόταν. Τώρα τίποτα δεν γίνεται. Εκεί έβγαινε στον δρόμο και δεν ήταν σίγουρο ότι θα γυρίσει σπίτι σου. Τα ξεκόβα το κεφάλι. Και άμα σου κόβαν το κεφάλι, πάλι καλά. Άμα σου κόβαν κομματάκια, λέγαμε χθες για τους νεομάρτυρες της εβδομάδος. Κομματάκια το κόψανε. Δεν χόρτεναν. Βλέπετε λοιπόν,
Γιατί όλος αυτός ο χαμός, έτσι. Γιατί όλη αυτή η έλλειψη του αυτονόητου, της συνεννόησης δηλαδή. Καμιά φορά λέτε και σαν χριστιανοί, α, πάμε να δούμε, ας πούμε, τον Άγιο, να πάμε να δούμε τον Ενάρετο, να πάμε να δούμε τον Θαυμαστό κτλ. Και εγώ σας λέω, να πάμε να δούμε κανένα άνθρωπο, συνοηθούμε, γίνεται. Απλά πράγματα πρέπει. Τι νομίζετε. Ένα άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, μπορείς να βρεις. Ναι, αυτός είναι Άγιος Λίγος. Από εκεί ξεκινάνε πράγματα. Ναι. Να μπει στη θέση σου ένα άνθρωπο μπορεί να βρεις, ναι. Βρήκες θησαυρό. Θησαυρό βρήκες. Να μπορεί να μπει στη θέση σου άλλος. Βλέπετε, 40 χρόνια μαζί οι άλλοι, 30 χρόνια, 50 χρόνια και ακόμα προσπαθεί ο άλλος να μπει στη θέση του άλλου. Αν προσπαθεί. Ο κακός χαμός. Ναι. Τόσα χρόνια ζουν μαζί και δεν ζουν μαζί. Δηλαδή είναι παράλληλη η βία. Δεν είναι, πώς λέμε, ίδια βία, η ίδια ζωή, είναι παράλληλη ζωή. Ένας πηγαίνει από εδώ και ένας από εκεί, είναι χαίρο πολύ. Βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, αλλά ένας από εδώ και ένας από εκεί. Δεν πάμε μαζί, χεράκι, χεράκι. Πάμε παράλληλα. Γι' αυτό δεν λέει κάτι άλλο. Και βλέπετε λοιπόν ότι μετά από τόσα χρόνια χριστιανισμού και κηρύγματος και Ευαγγελίου και αυτά, κοιτάω κι εγώ, το πρώτο που διαπιστώνω είναι ότι, και το βλέπετε κι εσείς, ότι δυστυχώς πλέον αυτό που λέμε η Εκκλησία τώρα δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία του Χριστού και πρέπει να ξέρουμε τι θα πει η Εκκλησία για να μπορούμε να τα αποδείξουμε κιόλας. Και δεύτερον, πάρα πολύ πειρασμός. Ο οποίος πειρασμός, πού βρίσκει έδαφος, να βρίσκει στη δική μας την ανοησία. Που είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, έτσι. Πόσο απλά, να όπως όταν βγήκε ο Χριστός και πήρε τους 12 και περπατήσε στον δρόμο. Δεν έκανε τίποτα. Εδώ πατούσαν, εκεί βρισκόντουσαν. Εδώ ξημερώναν, την άλλη προχωρούσαν παρακάτω. Τι κάνανε, είχαν στεγαστικό δάνειο οι Απόστολοι. Ή είχαν δουλειά, δούλευαν στο δημόσιο. Τι είχαν. Πήραν τον δρόμο και περπάτησαν. Σου σα λέω, ξημερώνουν εδώ, στην έρημο. Παραδιαζόντουσαν στην έρημο. Σε μια πόλη, σε μια πόλη. Σε ένα χωριό, σε ένα χωριό. Δεν ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ήταν αυτοί που λέγανε ο κόσμος τα μωρά και τελικά αυτοί ήταν οι ισχυροί. Όπως έλεγε και ο Απόστολος την Κυριακή, βλέπετε. Για σας λέει είμαστε ένδοξοι, για τον κόσμο είμαστε άτιμοι όμως. Μας λένε σιγά μωρέ τους βλαμμένους που περνάνε τους δρόμους και λένε κάτι χαζά. Τι είναι αυτοί. Όπως λένε και για μας. Χαίρομαι πολύ. Και καμιά φορά στεναχωριέστε και φοβάστε μην βγει καμιά διάδοση, μην βγει κανένα σκάνδαλο, μην βγει κανένα αυτό. Τι μας λες. Αφήστε τον Χριστό, τον οποίο του τα είπανε όλα. Σας πάω παρακάτω, στους γεροντάδες, οι οποίοι τι έλεγαν. Τους κατηγορούσαν, είσαι εκείνο, 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 εκείνο. Όλα τα έκαναν, δεχόντουσαν. Άμα τους λέγανε αιρετικούς, τότε πεταγόντουσαν επάνω. Όλα τα έχω κάνει, αιρετικός δεν είναι. Εδώ είναι το πράγμα. Τι είναι αυτός που δεν είναι αιρετικός, είναι ο ενωμένος με τον Θεό. Άμα είσαι ενωμένος με τον Θεό, δεν σε νοιάζει, δεν πάνε να σε πούν όχι μόνο άσχημα πράγματα και καλά. Δεν σε νοιάζει, ούτε τα καλά σε νοιάζει. Ούτε τα καλά των ανθρώπων θέλεις, καταλαβαίνετε, των γενικών ανθρώπων, αυτού του κόσμου. Το καλό λόγο από τον άνθρωπο που αγαπάς και σε αγαπάει μπορεί να το θέλεις. Αυτό είναι ανθρώπινο, έτσι. Αλλά τα λόγια, τα παχιά και τα πολλά δεν τα θες μετά. Τα βαριέσαι. Σας είπα και προηγουμένως. Πήγε ο καημένος ο Κότζας. Δεν ήσασταν να τα ακούσετε. Πήγε, τον είχαν καλεσμένο σε ένα γεύμα. Και πήγε από τη δουλειά ο καημένος. Όπως ήταν το χωράφι, δεν άλλαξε. Και πάει στην πόρτα, λέει ο Κότζας είμαι. Άντρε που είσαι ο Κότζας, το διώχνανε. Πήγε σπίτι ο καημένος, έβαλε το αυτό του. Το παλτό του και τα που φορούσαν και ξαναπήγε. Μόλις πήγε με το ρούχο, άρχισαν όλοι. Ω, ήρθε ο Χότζας. Και αυτός ο καημένος όταν πήγε στο τραπέζι, τι έκανε. Δεν έτρωγε εκείνος, τάιζε τη γούνα του. Είχε ανοίξει το μανίκι έτσι και την τάιζε μέσα. Λέει, φάει γούνα μου, αφού εσένα θέλουν εδώ, εμένα δεν με θέλουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Και άλλα πολλά. Και γιατί είπαμε να ολοκληρώσω αυτό το πράγμα σήμερα. Για να μπορέσουμε λίγο να κουνήσουμε το κεφάλι μας, να πάει το μυαλό στη θέση του. Γιατί προσέξτε, το μυαλό είναι μεγάλη υπόθεση. Και μια φορά σας το λέω επιγραμματικά,
Αλλά αν πούμε σε βάθος, θα δούμε στην πατερική γραμματεία να αναφέρεται ο ηγεμόν νους. Ξέρετε τι είναι ο ηγεμόν νους? Είναι αυτός που κάνει κουμάντο. Ο ηγεμόνας, το λέει και η λέξη. Άμα το μυαλό δεν πάει καλά, όλα πάνε στραβά. Οι παλιοί και υπάρχουν ακόμα, άμα τους πεις κάτι, ξέρω εγώ, για την υγεία τους και αυτά και τα χρόνια τους, λέγανε το μυαλό μας να έχουμε. Τι να του κάνουν να είσαι σαν το βόδι, σαν τον τάβρο δυνατός και να έχεις χάσει το μυαλό σου. Και να λες τη γυναίκα σου, ποια είσαι, και την κόρη σου, εσύ, από πού είσαι, τι νοσείς εσύ, και να σε βλέπουν και να στεναχωριούν οι άνθρωποι. Και να πηγαίνεις αράδα τις πόρτες, τη μία στο ένα σπίτι, την άλλη στο άλλο σπίτι. Τι να του κάνουμε αυτό? Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο ηγεμόν νους είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, να το πω έτσι, του σώματός μας. Γι' αυτό και να τα λέμε αυτά, να μπορούμε να βάλουμε το μυαλό μας στη θέση του. Και επειδή βομβαρδιζόμαστε συνεχώς και δεν πρόκειται να ακούσεις κάτι σοβαρό σε αυτή την εποχή, και φυσικά όλοι θα σε κρίνουν και θα σου πούν κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, και θα σε θεωρήσουν και ανόητο επειδή δεν τα κάνεις αυτά, έτσι. Είναι δυνατόν τώρα σήμερα τα παιδιά να μην κάνουν ρομποτική? Είναι δυνατόν? Χωρίς ρομποτική γίνεται? Πώς θα? Άμα πει εγώ θα διαβάσω κανένα πνευματικό βιβλίο, γελάνε μετά. Πάνε, μάθεις ρομποτική. Ναι. Ή παιδί χωρίς κινητό γίνεται σήμερα? Είδα πάλι προχθές αυτό το συγκινητικό εδώ το βίντεο που το βγάλουν οι Κινέζοι, που τους κοροϊδεύουμε και τους λέμε άθεους. Πάει ο μπαμπάς με τη γυναίκα του και το παιδάκι 5 χρονών να το πάρει τάμπλετ. Στη χώρα τον τάμπλετ, έτσι. Εκεί γίνεται ο χαμός. Εκεί βγαίνουν όλα αυτά. Και λέει θέλουμε αυτό. Και λέει ο πολιτής, προσέξτε που το βάλουν να πουλάει, να θέλετε να το πάρετε λέει σε 7 χρόνια. Αγριεύει αυτός ο μπαμπάς. Λέει, τι είπες του λέει. Δεν κάνει λέει το παιδάκι τώρα να ασχολείται με αυτά. Πρέπει να ασχολείστε εσείς μαζί του, να έχετε ποιοτικό χρόνο οι γονείς. Αλλιώς, προσέξτε, θα γίνει αργότερα κενός συναισθηματικά. Δηλαδή, ένα ζώο και μισό. Και αμέσως ο μπαμπάς και η μαμά του καταλαβαίνουν και λέει πάνε να φύγουν παιδάκι μου, δεν ήρθε η ώρα σου. Και βάζουμε και ένα πλαφόν σήμερα, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι, μέσα από την ομιλία, πριν τα 12, όποιος δίνει κινητά στα παιδιά και τάμπλετ και τέτοια, δικά τους, εγκληματί. Εντάξει. Πάρει και συνέχισε ένα κινητό. Σοπ. Σε ποιο κανάλι είπε προχθές ότι 500 παιδιά πήγαν για απεξάρτηση από τα κινητά? Θυμάστε? Ε, θυμάσαι σου λέει. Θυμάσαι μεγάλη. Σε ποιο κανάλι το είπε? Σε κανένα δεν το είπε. Σε κανένα. Γιατί να το πει? Να χάσουν οι εταιρείες τα συμφέροντά τους. Σε κανένα δεν το είπε. Το μάθαμε εμείς απαλού. Γι' αυτό ξανακουνήστε το κεφάλι σας. Κουνήσω από τη θέση σου που λέει, να μπει το μυαλό πάλι εκεί και μακάρι σας εύχομαι αυτό το χάρισμα να αποκτήσετε, να μην δίνετε καθόλου σημασία στη γνώμη του κόσμου. Καθόλου. Και άμα σας λένε, σας ρωτάνε οι άνθρωποι, να λέτε εμείς είμαστε τα μωρά του κόσμου. Τι θα σε κάνει, θα σε κοιτάξει περίεργα το πολύ πολύ. Χαίρο πολύ. Σαν πως άλλη φορά δεν σε κοιτάει περίεργα. Τώρα θα σε κοιτάξει ίσια. Ποιος είσαι εσύ, το μωρό του κόσμου. Α, ωραία. Και φυσικά το μυαλό του κόσμου θα πάει στο πονηρό. Έμπερα. Είμαστε θα πάει στο ίσιο. Έτσι. Και μόνο έτσι, γιατί το λέει κι αλλού, σας το αποδεικνύω για τρίτη φορά, ότι όταν φώναξε ο Θεός τα παιδιά κοντά του, είπε αφήστε να έρθουν, λέει, αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Τι ήθελε να πει ο Χριστός, ότι μόνο μέχρι 10 χρονών πας στη βασιλεία των ουρανών, μετά σταματάει? Όχι. Ήθελε να τους πει ότι αυτά που είναι απονήρευτα και αυτά που ξέρουν να διαλέγουν, προσέξτε, γιατί δεν θα είμαστε, πώς να πω,
ειδικά όταν έχουμε μια ευθύνη, δεν θα είμαστε χαζοί. Έχεις παιδιά να προφυλάξεις. Θα τα προφυλάξεις. Έχεις ιερά και όσια, θα τα προφυλάξεις. Δεν θα πεις, η Μακεδονία είναι σκοπιανή. Δεν θα το πεις. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να θες την κακία του άλλου και να ψοφήσει η κατσίκα του γύρω. Και είπε λοιπόν ο Χριστός και άλλη μια φορά, θα γίνεται σαν τα μωρά. Ο ηγεμόν νους, επαναλαμβάνω, θα λειτουργεί σωστά, αλλά η καρδιά θα καθαρίζει. Καθαρίζει. Αν δεν καθαρίζει, τι να το κάνω. Δεν πάει να αποκτήσει λεφτά, πτυχία, εξουσίες, εκκλησιαστικά αξιώματα. Να γίνεις ψάλτης, παπάς, δεσπότης, άχρηστα είναι όλα. Αν δεν αποκτήσεις, αυτό που λέει συνέχεια ο κόσμος, βλέπετε, ντρεπόμαστε να το πούμε στο κάτω. Ενώ τη λέξη αγάπη, πρέπει να λέμε τη λέξη αγάπη και μετά να μιλάμε, τώρα σκεφτόμαστε να δούμε, άντε να κάνω μια ομιλία για την αγάπη που έχω κάνει πάρα πολλές. Τι θα πει ο άλλος τώρα. Τι θα καταλάβει. Καταλάβετε. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, αν δεν αποκτήσουμε αυτό, τα μωρά του κόσμου, δηλαδή αυτήν την απρότητα μεταξύ μας. Αυτήν την αγάπη μεταξύ μας, λέω εγώ πάλι. Μην πάτε παραπάνω. Μην πάτε παρακάτω. Αυτήν τη σκέψη, τη λογική, τότε και θα ζήσουμε εδώ με φόβο και όταν θεί η ώρα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Ενώ αλλιώς γίνεσαι στούκας. Ό,τι πέρασε, ούτε καν το είδα. Έτσι είναι ο Χριστιανός. Γιατί είναι μωρό. Τι είναι το μωρό? Τα πάντα. Και όμορφο είναι και αθώο είναι και όλοι στην παρέα τώρα κοιμάται ο μικρός. Άμα τον είχαμε τώρα όλα θα κοιτούσαμε τον άγγελο. Τι κάνει ο άγγελος? Γιατί θα τα κάνει όλα χωρίς δεύτερη σκέψη. Να το κάνω τώρα αυτό. Εμείς οι μεγάλοι λέμε τώρα να την κοιτάξω τη γιώτα ή θα με αγρίψει. Λέμε τώρα. Εκείνο δεν θα χρειαζόταν, θα κοιτούσε όπου ήθελε, κατευθείαν, όπως ήθελε. Κοίτα λέω αυτά, γιατί καταλήγουμε λοιπόν, αν δεν θέλετε, παραλαμβάνω, γιατί και πάλι είναι θέμα επιλογής, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Αν δεν θέλετε να βολοδέρνετε, αν δεν θέλετε να παίρνετε χάπια ψυχικής υγείας, αν δεν θέλετε να κοιτάτε συνέχεια το ταβάνι, αν δεν θέλετε συνέχεια να είστε έτσι, δηλαδή βιβλίο με ανέκδοτο τον παίρνει στον άλλον και δεν τα ανοίγει. Το θεωρεί κακό να γελάσει. Το θεωρεί κακό να χαρεί. Ναι. Πολλές φορές μερικοί θεωρούν ότι είναι δυνατοί επειδή δεν γελάνε. Ακούστε, διαστροφή. Εγώ είμαι λέει σοβαρός. Φανταστείτε λοιπόν. Θα φτάσουμε να λέμε τους ανθρώπους που φτάσαμε, δηλαδή εμάς που γελάμε, αν θέλετε, ότι είναι τρελός αυτός. Πάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια πέρα. Με τόσα προβλήματα και θα γελάμε, αλλά αυτά δεν εξηγούνται και εγώ δεν προσπαθώ τώρα να σας το εξηγήσω, όπως πληροφορούνται. Σας λέω λοιπόν, σας πληροφορώ, ότι αν έχεις το Θεό μέσα σου, δεν θα ησυχάζεις. Δεν θα λυπάσαι. Θα λυπάσαι, ξέρετε πώς. Να το πω, δεν πειράζει. Πόση ώρα σε πιάνει η κοιλιά σου μέχρι να πας στην τουαλέτα? Ένα λεπτό, δυο. Μετά ελευθερώνεσαι, ο, εντάξει. Άμα είσαι και δυσκύλιος, πόσα, 5, 10 λεπτά, 15, μετά φεύγει. Αυτή είναι η στεναχώρια. Από εκεί και πέρα, τα άλλα είναι παραπανίσια. Και να σας πω λοιπόν, ότι δεν χρειάζεται μάλλον να σας το πω, αλλά είναι πληροφορία αυτή κατευθείαν μέσα. Άμα έχεις Θεό, έτσι θα λειτουργείς. Άμα δεν έχεις, μετά θα ψάχνεσαι και να δεις τι έχεις τελικά, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον καθένα από εμάς. Κάθε μέρα λέμε δόξα ο Θεός, κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας, πραγματικά, να ξέρετε, μας έχει ο Θεός πάνω στο χαλάκι. Πώς ήταν το χαλάκι στα παραμύθια του, πώς το λέγανε, εκείνος που πετούσε? Ο Αλαντίν. Ο Αλαντίν, ναι. Έτσι μας έχει ο Θεός, πάνω στο χαλάκι, γιατί αν μας αφήσει κάτω, θα μας ρουφήξει κατευθείαν αυτός ο κόσμος, με το τι γίνεται κάθε μέρα. Και εσείς καμιά φορά και εγώ μπορεί να ξεχνιόμαστε τόσο πολύ που θεωρούμε πρόβλημα μόνο το δικό μας προβληματάκι. Αυτό που έχουμε σήμερα. Βήχω, έχω περιττό, ξέρω εγώ, δεν μπήκε η σύνταξη και τελείωσε ο κόσμος όλος. Κάτσε ρε παιδί.
πες δόξα σου ο Θεός. Και επ' ευκαιρία να πούμε και ένα άλλο κανόνα σήμερα. Απαραίτητος, κάθε μέρα 50 φορές. Δόξα ο Θεός. Μάλλον δεν έγινε τίποτα. Δεν πειράζει. Πες του. Έτσι, στο άσχετο. Δόξα σου ο Θεός. Ναι. Μπήκε μέσα ο σύζυγος, η σύζυγος. Δόξα σου ο Θεός. Θα σε πει γιατί λες δόξα σου ο Θεός. Να μην ξαναπώ την ιστορία του άλλου Χότζε. Τη θυμάστε. Να την πούμε και αυτή και να τελειώσω. Έτσι μια φορά ένας Χότζας έκανε τον καμπόσο. Λέει στη γυναίκα το αποβραδείς, γυναίκα θα πάω στο χωράφι. Και λέει και η γυναίκα, πρώτο Θεός. Και λέει και αυτός, τι πρώτο Θεός, εγώ το κανόνισα. Καλά, πρώτο Θεός λέει πάλι αυτή. Το πρωί, σηκώνεται, ετοιμάζεται, βγαίνει έξω από την πόρτα, πέφτει κάτω, σπάει το πόδι. Η πόρτα είχε κλείσει το μεταξύ. Σερνάμενος πάει στην πόρτα, χτυπάει την πόρτα, λέει από μέσα η γυναίκα, ποιος είναι. Γυναίκα, λέει, αν θέλει ο Θεός, ο άντρας είμαι. Καταλάβατε. Δόξα σου ο Θεός 50 φορές την ημέρα. Γίνει δεν γίνει κάτι. Ακόμα και να είστε στη χειρότερη φάση της ζωής σας. Να σας σκοτώσετε τον πατέρα που λέει η παροιμία, δόξα σου ο Θεός. Θα διαλύσουν όλα. Γιατί εμείς είμαστε μωρά, είπαμε. Μην ξεχνάτε, το μωρό τι κάνει. Τώρα το χτύπησες, την άλλη ώρα σε παίζει, χαίρεται. Τώρα έπεσε κάτω, την άλλη ώρα θέλει να παίξει πάλι. Μωρό είναι. Καταλάβατε. Στο νοσοκομείο είναι και εκεί θέλει να παίξει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Και σας λέω, σαν θεραπεία, να παίζετε για να χαίρεστε σαν τα μωρά. Κανονικά. Όση ηλικία και αν έχετε, και όση ηλικία και αν έχει και ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα οτιδήποτε. Άλλες φορές λέμε ότι είναι μεγάλη ευλογία τα παιδιά και τα εγγόνια για εμάς τους μεγαλύτερους, γιατί μας θυμίζουν αυτό ακριβώς. Πώς θέλει ο Θεός να είμαστε. Αυτό, τα μωρά του κόσμου, βλέπετε. Σε είπε ο άλλος μωρό, δόξα σου ο Θεός, κάνε το σταυρό σου. Μακάρι να είμαι πες μωρό. Γιατί εσύ ξέρεις την πραγματική σημασία της λέξης. Γι' αυτό, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία και θλίψη από το να μην ξέρεις να πεις δόξα σου ο Θεός. Και τα άλλα δυο πάνε μαζί. Ποιο είναι? Πρώτο ο Θεός και έχει ο Θεός. Έτσι. Σήμερα κάποιος πήγαινε με γελάσει, σαν μωρό και εμένα. Και λέει, ναι, λέει, έχει ο Θεός, αλλά εμείς δεν έχουμε. Το λέω δίκιο, εμείς δεν έχουμε αυτά που θέλουμε. Ο Θεός έχει όμως. Και έχει και για σένα τον λέει. Και είπε, ναι, το δέχτηκε. Είναι αυτό που λέει συνήθως ο κόσμος. Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε. Φυσικά δεν έχουμε. Δεν έχουμε αυτά που θέλει το μυαλό μας. Αλλά ο Θεός έχει. Και δόξα σου ο Θεός. Συνέχεια. Και δόξα σου ο Θεός. Και δόξα σου ο Θεός. Και ποτέ μιλέτε, ναι, είπαν οι άλλοι έτσι, είναι αυτό. Μην αδειάζει, μην ασχολείστε. Δόξα σου ο Θεός. Αυτό. Και μετά εσύ θα καταλάβεις μέσα σου τι είπες. Γιατί εσύ υποθέσουμε ότι εγώ σε κοροϊδεύω. Ήρθα σήμερα με μια διάθεση καλή, ας πούμε, να σε πω να λες δόξα σου ο Θεός. Ή κάντε το, και άμα δεν βρεις άκρη, να με κατηγορήσεις εμένα. Πόσες φορές τη μέρα, Έλληνε, 50. Μετρημένες. Εκεί. Και θα σου πω εγώ τι διαφορά θα έχει η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα, η επόμενη. Έχεστε πολλές φορές στην εξομολόγηση. Εκείνο το άλλο, το αυτό, το τέτοιο είναι. Εγώ πλέον, ας πούμε, δεν. Παλιότερα, ξέρετε, ασχολούμαι λίγο παραπάνω. Γιατί και εγώ έλεγα, τι στεναχωριά αυτός ο άνθρωπος τόσο μεγάλη. Για να δούμε, ας πούμε, τι γίνεται. Όταν όμως γνώρισα τον κόσμο και τους ανθρώπους και ξέρετε ότι από αυτή την καρέκλα στο εξομολογητήριο μαθαίνεις τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, μετά κατάλαβα τι γίνεται. Τι γίνεται δηλαδή? Ότι ο κόσμος συμπαραλαμβανομένων και ημών δυστυχώς, ναι, είναι, πώς να πω δηλαδή, προσπαθώ να βρω μια τουρκική παροιμία να σας πω, μια και βρισκόμαστε στην Πομαντινή. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλος ο πειρασμός που θεωρείς και εσύ ότι κάτι έχεις. Και μετά λοιπόν άρχισα να χρησιμοποιώ αυτά τα φάρμακα. Πολύ ωραία. Θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ από 10 δόξα σου ο Θεός. Έτσι. Θα τα καταπίνεις κιόλας. Άπου. Χωρίς να τα μασάς. Και μετά έρχεται ο άλλος και μου λέει όλα μια χαρά. Είδες λοιπόν. Ότι δεν ήταν τίποτα. Και κάθεσαι κανένα φορά και συζητάτε εκείνο το άλλο, το άλλο. Πώς μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος κοντά σας. Βαριέται και φεύγει μετά.
το αναλύουμε εκείνο ξανά από εκεί, λες να έγινε γι' αυτό, λες να έγινε γι' εκείνο και χάνεται ο χρόνος και περνάει ο χρόνος. Και φυσικά αλίμονο να καταντήσουμε δημόσια υπηρεσία τότε. Φέρει εκείνο το χαρτί, φέρει εκείνο το χαρτί, πάνε σφράγιο στο εκεί, πάνε στο ΚΕΠ, γύρνα το ανάποδα, ξαναφέρνει το, ξαναπάρ' το. Όχι. Δεν είναι η ζωή αυτή. Να ξέρετε ότι η ζωή είναι μικρή. Το καταλαβαίνετε οι μεγαλύτεροι ότι η ζωή είναι μικρή. Και όσο μεγαλώνουμε κι εμείς, δηλαδή και εγώ πλέον είμαι στο σημείο που δεν καταλαβαίνω πώς περνάνε οι ώρες και οι μέρες. Είναι απίστευτο δηλαδή. Θα ρίξει και τρέχει συνέχεια ο χρόνος. Γι' αυτό κοιτάξτε να ζήσετε, γιατί γι' αυτό μας έδωσε τη ζωή ο Θεός, διότι αυτός που ξέρει να ζήσει εδώ, θα ζήσει και μετά. Πώς να μας πάρει ο Θεός μετά στον πάθο, μας πει τι, πού να σας βάλω θα μας πει. Να είστε όλη τη μέρα έτσι, και όλη τη μέρα να μετράτε, και όλη τη μέρα να λέτε εκείνο, και με είπε στο άλλο, και με έκανε στο άλλο. Δεν θα, θα φύγει. Είναι σαν αυτό και κλείνω με αυτό, που συνέβη, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, πήγε ένας λέει στην κόλαση. Και εκεί που πήγε στην κόλαση, πάει από εδώ από εκεί στους αρμόδιους τα λέγαμε και λέει θέλαμε δώστε ένα μέρος λέει να χτίσω εκκλησία. Τον κοιτάνε αυτοί λέει. Τι είναι τι κάνεις λέει. Γιατί να κάνω την προσευχή μου κτλ. Όχι δεν σε δίνουμε, όχι με δίνετε, όχι δεν σε δίνουμε και τελικά ξέρετε τι έγινε. Ναι, τον βγάλαν έξω και πήγε στον παράδεισο. Η εκκλησία δεν έκτισε μες στην κόλαση, αλλά επειδή τον βαρέθηκε, τον στείλαν στον παράδεισο. Αυτό εύχομαι και σε εσάς και έχει ο Θεός, δόξος ο Θεός, αμήν, διευχών και όλο καλά. Με το καλό την άλλη Πέμπτη. Να είστε γυρίκοι σας.